Τώρα, αν σκεφτώ ότι θα μπορούσα να έχω έναν σύντροφο, ανατριχιάζω στην ιδέα. Δεν θέλω. Να τα πιάνουμε από εκεί που τα αφήνουμε, γιατί έχετε έρθει πολλές φορές. Δεν χρειάζεται τώρα να λέμε τα ίδια. Σωστά. Πάλι. Τα έχουμε μάθει όλα. Έχουμε καινούρια. Αυτό λέω, να πούμε καινούρια. Λέγαμε κάτι πριν ξεκινήσει η εγγραφή. Κάτι θέλετε να ρωτήσετε. Για το My Style Rocks. Αυτό. Α, ναι. Ναι, έχω μία ερώτηση να κάνω στα κορίτσια που παίζουν. Α, ωραία. Μήπως έχω την εντύπωση ότι ένα κορίτσι όταν πηγαίνει σε αυτή την εκπομπή και την εγκρίνουν και πηγαίνει, ναι, πρέπει να έχει αυτοπεποίθηση. Γι' αυτό πηγαίνει. Ναι. Πιστεύει στον εαυτό τη. Ναι. Αφού πιστεύει στον εαυτό τη, πώς αντιδρούνε οι λιθιωδώς δε, γιατί καμία δεν ξέρει να μιλήσει σωστά. Όχι, εμένα μου αρέσει. Εγώ σκέφτηκα αυτό, εγώ σκέφτηκα εκείνο. Αυτό δεν είναι αυτοπεποίθηση. Ναι. Μετά αρχίζουν κάτι κλάματα, είδα μια μέρα. Τι κλάματα, Χριστιανή μου. Βλέπετε τηλεόραση, βλέπω. Τα πάντα βλέπω, όταν μπορώ, όταν ναι, είμαι εντάξει, σπίτι. Ναι. Και τι βλέπετε. Σου, αγαπημένη ναι, σου εκπομπή. Αγαπημένη μου εκπομπή, εκτός από τη δική σας. Ναι, μας βλέπει. Ειδήσεις, παιδιά μου. Μας έβλεπε και σε επαναλήψεις παλιά. Που ναι, ναι, ναι. Όλα τα έχω δει. Οι ειδήσεις μου αρέσουν πάρα πολύ. Ιδιαίτερα έχω αδυναμία στη ΣΥΑ την Κουσιώνη. Α, ωραία. Πρόβες, πώς πας με τις πρόβες. Α, είναι θαύμα. Εμένα μου έκανε εντύπωση λοιπόν στο έργο μας, το χτυποκάρδια στο Θρανείο βέβαια, στο θέατρο Ήβη. Μου έκανε εντύπωση η Γερονικολού. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το κορίτσι. Α, που κάνει την Αλίκη, το ρόλο της Αλίκης. Δεν κάνει καμία Αλίκη, καλά, βρε τώρα παιδιά. Όλοι θα λένε, κάνει την Αλίκη. Για να μην σου πω ότι είναι καλύτερη από την Αλίκη σε αυτό το έργο. Ειλικρινά το λέω. Εγώ έχω εντυπωσιαστεί. Αυτό το καλύτερο από την Αλίκη, ναι, κάπως είναι. Κοίταξε να δεις, δεν τρελάθηκα από την Αλίκη σε αυτό το έργο. Εσείς την Αλίκη την αποδεχόσασταν σαν ηθοποιό. Βέβαια, σε ορισμένα πράγματα ναι, πολύ. Όταν ήσασταν μαζί. Μαζί έχουμε παίξει μόνο μία ταινία. Μόνο μία είναι. Μία μόνο. Αυτή η Σοφερίνα. Μόνο μία. Και είχαμε και ελάχιστες σκηνές μαζί, ναι. Την είχατε τρελάνει εκείνη την ταινία. Κοίταξε τι ωραία ταινία. Η Αλίκη είχε μια θεία φωτογένεια. Γιατί αν καλοσκεφτείς, δεν ήταν η πολύ πολύ όμορφη. Όχι. Αλλά ήταν τρομερά φωτογενής. Ναι. Λαμπερή και ήξερε πολύ καλά να χειριστεί το φακό. Ναι. Εγώ νομίζω ότι η Γερονικολού είναι καλονή. Περνάω μια στον πληθυντικό, μια στον ενικό, χίλια συγγνώμη, γιατί στον μου έρχεται το πληθυντικό, αλλά ενικό. Δεν μπορώ να σου. Μπράβο, χαίρομαι. Μα δεν είναι στον πληθυντικό όλη η ευγένεια, βρε παιδιά μου. Μπορεί ένας να σου πει πολύ ευγενικά, δεν πάτε να πει ευγενικά. Ναι, αυτό, σωστά. Κι άλλο να σου πει γεια σου βάρο. Με τον Κώστα Βουτσά δεν έχετε ξαναπαίξει μαζί. Στο θέατρο πολλές φορές. Στον κινηματογράφο εννοώ, εντάξει. Όχι, γιατί ήμουνα σε άλλη εταιρεία εγώ. Δεν ήμουνα στη Θήνο. Ναι, αυτό ήταν δύο. Και θυμήθηκα και ένα κουτσομπολιό, να σας πω τώρα. Είμαστε όλοι αυτιά. Πριν από μερικά χρόνια, γνωστός σκηνοθέτης της Φίνος Φιλμ, ο οποίος δεν ζει σήμερα, ναι, είχαμε βγει τυχαία και ήρθε η κουβέντα για τις ταινίες, για το ένα και το άλλο. Και μου λέει, λέω, μου κάνει εντύπωση, έκανα τρεις ταινίες στη Φίνος Φιλμ και μετά δεν μου ξανά είπανε τίποτα. Λοιπόν, τώρα μου λέει, μπορώ να σου το πω. Μία λέει από τις δύο ξανθές της Φίνος Φιλμ. Η ζωή, είπε, ή αυτή ή εγώ. Ναι. Και ευτυχώς που συνέβη αυτό, γιατί νομίζω ότι έχω κάνει ωραιότερες ταινίες με την εταιρεία Καραγιάννης Καρατζόπουλος. Και σαν ελεύθερη με άλλες παραγωγές. Και ποια υποψιάζεστε ότι είναι από τις δύο? Δεν υποψιάστηκα καμία. Γιατί δηλαδή, η μία είχε τη φήμη, η άλλη είχε το ύψος. Για κάτσε να κοίταξε να δεις. Αυτό συνέβη μετά την Ιταλίδα στην Κυψέλη, όπου είχαν σπάσει τα ταμεία. Δηλαδή ήταν, θυμάμαι το Φίνο που είπε, «Ο φάγαμε και τα εστήρια της Λόρεν», είπε. Ναι. Εκείνη τη χρονιά. Αυτό δεν κάνει... μπορώ να καταλήξω ποια από τις δύο ξανθές ήταν. Δεν ξέρω. Αυτό πότε το έμαθες μετά, πότε στο έπαιρνε? Αυτό το έμαθα πριν 8-9 χρόνια. Αλήθεια. Δεν το έχεις υποψιαστεί? Καθόλου. Ότι κάποιος, ρε παιδί μου, μπορεί ποτέ να... δεν υποψιαζόμουν τίποτα. Αν το δεν ήθελα. Δεν μπορούσα, δεν ξέρω. Και χθες το βράδυ σκεπτόμουν ότι τελικά τα πράγματα δεν τα κυνήγησα εγώ. Τα πράγματα ήρθαν επάνω μου. Και σε όλη μου τη ζωή όλα έρχονται σε μένα. Το ξέρω ότι δεν θέλω να μιλάτε για τα παλιά, αλλά είναι τόσα πολλά και τόσο γεμάτα πράγματα. Πώς θα τα αποφύγεις? Νομίζω τα αποφεύγεις, γιατί το παρελθόν είναι ένα κομμάτι του μυαλού σου, μέσα στη βιβλιοθήκη σου. Δεν είναι ότι πρέπει να το ανασύρεις συνέχεια. Εγώ τουλάχιστον δεν το ανασύρω. Δεν έχει κανένα ενδιαφέρον. Δεν με ενδιαφέρει το παρελθόν. Η τυχερότητα. Για εσάς ίσως έχει, γιατί αυτό που τραβάω εγώ με τους ταξιτζίδες, παιδιά μου,
Γιατί δεν οδηγώ εδώ και 2 χρόνια, είπα stop. Κυρία Κοντού, ο Κωνσταντάρα ήταν αυτό, ναι, ή ναι, ήταν ναι, εκείνο, αυτό, άρα δεν τον γλιτώνει. Αυτό ήταν εκείνο, ο. Συνέχεια. Ωραία, κάθε θα μέρα. Κάνω το ταξιτζί. Ο Κωνσταντάρα ήταν καλό. Ναι, ναι. Ήτανε. Ο Κωνσταντάρα ήταν γρουσούζη και δύσκολο. Αλλά υπέροχο ηθοποιό, επιμελή. Στο να παίζει μαζί του ήταν πολύ ευχάριστο. Και το συγχωρούσε. Δύσκολο άνθρωπο. Και το συγχωρούσε για αυτό το λόγο. Δεν λόγω ταλέντου εννοώ. Και πολύ, ναι. Δεν με απασχολούσε και πολύ η δυσκολία του. Εγώ τους παίρνω τους ανθρώπους όπως είναι. Ναι. Τώρα, αν δεν μου κάνουν, δεν θα κάνω παρέα. Δεν τους κάνεις φίλους. Ο Αλεξανδράκης. Ο Αλέκος. Κύριος χαριτωμένος, ευγενικός. Μια χαρά. Ο Κωνσταντίνου που είναι και alter ego κάπως. Ο Γιώργος είναι πολύ καλός ηθοποιός κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή στο «Η γυνή να φοβεί τον άνδρα», τον χαζεύω, κάνει μεγάλη ερμηνεία. Ναι. Και να σκεφτείτε ότι τότε είμαστε και 27 χρονών. Τσιρίκια. Όταν γυρίσαμε την ταινία. Είναι υπέροχος ο Γιώργος. Άρα παρέα δεν κάνατε. Κατά καιρούς κάναμε. Με τη γυναίκα του, να. Ναι, ναι, ναι. Κάποια στιγμή με τον Παπακαλιάτη βρεθήκατε πάλι μαζί, κάνατε ένα remake. Όποτε βρεθούμε είναι σαν χθες. Ναι. Αμέσως κολλάει το πράγμα. Με την Αλίκη σε αυτή τη μία ταινία που ήσασταν μαζί. Είχατε και διαφορά ύψους, είχατε διαφορά. Τι ωραία ταινία. Τι ωραία που φαίνεται. Ναι, νόστιμη αλλά... ταινία. Ναι. Πολύ, πολύ. Και παίζει ο Αλμπιέ. Δεν κατάλαβα ότι είχαμε διαφορά ύψους, γιατί εγώ φοράω ίσια συνήθως, η Αλίκη ναι. φοράει τα κούνια, φοράει και το καπέλο στο δικαστήριο. Α, ναι, μπράβο. Οπότε όλα τα πράγματα ήρθαν εντάξει. Βάλε και το μαλλί 10 πόντους πάνω. Το καπέλο το φορούσε επίτηδες, λέτε. Α, δεν ξέρω. Α. Δεν ξέρω. Πιθανόν. Πιθανόν. Ναι. Ωραία, σε αυτή την ταινία υπήρχε το 29 και ορκίζομαι. Ιστορική ατάκα που το είχε πει αντίζηλος, ας πούμε, του Άλκη Γιαννακά, η Αρβωνιαστικιά. Η Λαμπροπούλου. Η Λαμπροπούλου. 29 και ορκίζομαι. Πόσο ξεκίνησε από το 18, 22, πόσο είσαι, 28 και ορκίζομαι. Ωραία. Εσείς προηγουμένως λέτε που μπορούμε να υπολογίσουμε. Εσείς προηγουμένως λέτε. Εσύ προηγουμένως λες λοιπόν ότι είστε ήσουν 27 σε εκείνη την ταινία, 17 σε εκείνη την άλλη, 32 στην τρίτη. Δεν μασάς με το θέμα της ηλικίας. Καθόλου. Δεν θυμάσαι πέρσι που ήρθα εδώ το ξέρω. Και με ρώτησες και σου λέω είμαι 80+. Θα μείνω στο 80+ και όταν κλείσω τα 90 θα σου λέω 90+. Όχι, όταν θα πας 90+, θα πεις 90. Ναι, ακριβώς. Είσαι αυθόρμητη, εξωστρεφής, σύγχρονη, αυτό λέω. Αυτό γιατί να μην χτίζεται μεν, αλλά κάπως είσαι σαν άνθρωπος, ο οποίος ακολουθεί όλη σου τη ζωή. Γιατί δεν μπορεί να είναι μια συνισταλμένη γυναίκα. Καταρχήν όλη η Ελλάδα ξέρει τα πάντα για μένα. Τα έχω πει παντού όλα, όλα. Δεν έχω να πω κάτι καινούριο. Απελευθερωτικό πρέπει να είναι αυτό. Ναι, αυτό πώς είναι. Δεν είναι απελευθερωτικό. Ελευθερωτικό. Mm. Γιατί λένε οι μεγάλοι φιλόσοφοι λένε ότι ο κάθε άνθρωπος ένα μυστικό θα το πάρει μαζί. Ναι, αλλά εσύ το μυστικό που το έχεις κρατήσει, στο παραλίγο για είσαι. Για το παντρεμένο πάλι. Ναι, είσαι στο παραλίγο. Είπες ότι τα είχες με ένα παντρεμένο. Και απλά δεν είπες το όνομά. Με ρωτάνε, βρε παιδιά. Το έφτασες για ένα σημείο. Με τον Κωνσταντάρα, Παναγία μου. Με τον Κωνσταντίνου, όχι. Με τον Αλεξανδράκη, όχι. Ο Αλέκος ήταν και πολύ φίλος με τον άντρα μου. Με τον Χόρν, όχι, όχι. Λέω όχι. 60 χρόνια στο θέατρο είχα κι εγώ μία σχέση με έναν ηθοποιό. Πώς σου ήρθε και μπήκε στη Βουλή τότε και ανακατεύτηκες με την πολιτική. Έλα ντε, πες μου εσύ. Πόσο... Επειδή είχε ελεύθερο χρόνο. Ναι. Την πάτησα. Ήσουν 2 θητείες, πόσο ήσουν. Όχι, μία. Μία θητεία. Άμα ήμουν 2 θητείες, θα έπαιρνα και τη σύνταξη. Πώς. Α, δεν μπαίνει στη βουλευτική σύνταξη. Όχι. Γιατί βέβαια. Κάπου διάβασα ότι μπαίνει στη βουλευτική όχι, σύνταξη. Όχι, παιδιά, δεν μπαίνω καμία σύνταξη από τη Βουλή. Κρίμα, και είναι και αρκετά χιλιάδες. Κοίταξε να δεις. Εγώ είμαι γνωστό ότι είμαι καραμαλική χρόνια. Ναι, ναι. Και παραμένω καραμαλική. Έχουν αλλάξει εποχές, ούτε η καραμαλική. Και τον παλιό και τον καινούριο. Τον καραμαλή. Λοιπόν, όταν ήρθε η ώρα του νέου Καραμαλή και μου έγινε η πρόταση, ναι. είπα ναι, να βοηθήσω το κόμμα μου. Ή το παιδί. Το παιδί να βοηθήσει το παιδί. Ή το παιδί. το παιδί ή το κόμμα μου. Πώς ήταν τότε εκείνες εποχές. Δεν είναι και πολύ μακριά. Όχι, ναι, εννοώ ότι πώς είναι να μπαίνεις στη Βουλή ξαφνικά με. Είναι ως Μάρο Κοντού. Να κάνεις ένα ταξί στην Κίνα. Πώς σου φαίνονται οι Κινέζοι, πώς σου φαίνεται η ομιλία. Ακριβώς αυτό αισθάνθηκα. Σαν να πήγα σε μια άλλη χώρα που μιλάνε διαφορετικά, σκέπτονται διαφορετικά, ενεργούν διαφορετικά. Απογοητεύτηκες. Όχι, αλλά είναι, σου λέω, μια άλλη χώρα. Ένα άλλο είδος ανθρώπινης φύσης. Κοίταξε να δεις, αν έμενα και δεύτερη τριετία, μπορεί κάτι να είχα πάθει. Ναι. Αλλά ευτυχώς δεν πρόλαβα να πάθω τίποτα. Με τον... Βεβαίως οφείλω να ομολογήσω ότι υπάρχουν μερικές φυσιογνωμίες μέσα στη Βουλή που είναι αξιολογότατες. Ναι. Εγώ έκανα παρέα με ανθρώπους που δεν ήταν στο κόμμα μου. Mm.
Έκανα παρέα με τον Μπάγκαλο, γιατί μ' άρεσε το χιούμορ και το μυαλό του, με τη Λιάνα την Κανέλη. Έκανα παρέα με ανθρώπους που έπαιρνα και έδινα και ήταν υγιείς και προσγειωμένοι, κατά τη γνώμη μου. Μπορεί ναι. να κάνω και λάθος. Με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή ήσασταν φίλοι, είχατε επαφές, είχατε... Είχαμε βέβαια συναντήσεις. Λόγω του Χόρν. Τον παλιό, εννοείς ναι, τον Κωνσταντίνο ναι, Καραμαλή. Το μου είχε μια αδυναμία ναι. ο Κωνσταντίνος ο Καραμαλής. Είχε έρθει στις παραστάσεις του Χόρν, είχε έρθει στην Οδό Ονείρων. Μου είχε μια αδυναμία. Το θαύμαζες, ας πούμε, ήταν δηλαδή... Ναι, τον θαύμαζα. Σαν πολιτικό τον θαύμαζα. Και σαν άντρα ίσως. Κάτσε, μήπως βγάζαμε καμία είδηση δηλαδή. Α, όχι, τέτοια είδηση δεν υπάρχει. Ούτε με πολιτικούς καμία σχέση δεν είχα. Ερωτική εννοώ. Ο Καραμαλής ήταν πάνω από αυτό. Εντάξει, είναι ναι. Δεν είναι μόνο πολιτικός, είναι θρύλος. Είναι θρύλος. Έλεγα, μήπως. Όχι, όχι. Ούτε κατά διάνοια. Ούτε κατά διάνοια. Μέχρι στιγμή μόνο ούτε κατά διάνοια. Όταν είσαι νέο. Μήπως δεν καταλαβαίνεις σε φλερτάνουν και δεν το καταλαβαίνεις. Μα δεν καταλαβαίνω αυτούς που με φλερτάρουν. Καταλαβαίνω μόνο αυτούς που θέλω εγώ να φλερτάρω. Σωστά. Τώρα, αν σκεφτώ ότι θα μπορούσα να έχω ένα σύντροφο, ανατριχιάζω στην ιδέα. Δεν θέλω. Μια χαρά είσαι μόνος σου. Τι σε ανατριχιάζει δηλαδή αυτό ότι θα σε ρωτήσει που ήσουν από αυτό. Τι. Όχι. Η ιδέα δεν είναι πιο πολύ. Όχι. Θα θέλει να μου πει έστω και τα προβλήματά του. Δεν θέλω. Όχι. Τις φίλες σου τις ακούς όμως. Ναι. Και μ' ακούνε και εκείνες. Ναι. Άρα γιατί... Τα άντρικα προβλήματα είναι τόσο διαφορετικά από τα γυναικεία που είναι λίγο κουραστικά. Σκέφτεσαι ότι μήπως μέσα στα χρόνια άλλαξες κι εσύ και δεν μπορείς αυτό πια να το αντιμετωπίσεις. Κοίταξε να δεις. Νομίζω ότι η ζωή κάνει ωραίους κύκλους. Ναι, προφανώς. Φυσιολογικούς κύκλους. Τώρα μετά τα 70, τι να έχει σύντροφο. Ζω αυτή τη δεκαετία, την περίεργη, την ωραία. Ναι. Δεν την αλλάζω με τίποτα. Κάτσε, γιατί ό,τι ώρα θέλω, παίρνω το βαλιτσάκι μου, παίρνω το αεροπλάνο, παίρνω το τρένο, ναι. παίρνω ναι. τις φίλες μου. Μετά τα 70 δεν μπορείς να ρωτηθείς. Δεν ξέρω. Δεν μου τυχε. Αν δεν σου τυχε. Γιατί λένε ότι άλλοι συνομήλικοι τέλος πάντων. Δεν μου τυχε. Δεν μου τυχε. Ότι μπορείς, ρε παιδί μου, η καρδιά πεταρίζει. Δεν είναι άλλο το κορμί, αλλά η καρδιά. Ναι, ναι, και έχει ένα σύντροφο για πολλούς λόγους. Νομίζω ότι παίζουν ρόλο και οι ορμόνες πρέπει να πεταρίζουν. Ναι, δεν πεταρίζουν δικές μας. Το άλλο είναι που πεταρίζει μόνο το μυαλό σου. Να νομίζει ότι στα 70 θα ερωτευτούν και θα ερωτευτείς. Όχι. Πεταρίζει το μυαλό. Μήπως δεν θέλεις να ερωτευτείς συνομήλικο γι' αυτό. Όχι. Δηλαδή, μήπως σε ξεξενίζει η ιδέα του. Όχι, δεν θέλω τίποτα. Ούτε νεότερο ούτε μεγαλύτερο. Κανέναν. Κανένα. Έφευγες εύκολα ή δύσκολα. Σχεδόν δεν θυμάμαι. Ναι. Σχεδόν δεν θυμάμαι. Δηλαδή, τη σχέση σου. Ήταν όλα υπέροχα. Ήταν όλα υπέροχα. Ναι. Και όταν σε διώχνουν είναι ωραίο γιατί εκ των υστέρων κάνεις τον απολογισμό. Και όταν διώχνεις είναι. Τι να λέμε τώρα. Θα πρέπει να λέμε 5 εκπομπές. Πέρασες είναι ωραία. Αυτό που είχα πει και έχει μείνει νομίζω. Ποιο? Ότι το κέρατο θέλει ψυχραιμία. Α, μπράβο, σε εμάς το είχες πει. Σε σένα το είχα πει. Πάντως διαδόθηκε. Γιατί τα κέρατα, παιδιά, δεν είναι ένα. Ναι. Είναι ποικιλία κεράτων. Άλλο το κέρατο με μία φορά, άλλο με τις τρεις. Άλλο γιατί μέθησε, άλλο γιατί ερωτεύτηκε. Είναι, δεν είναι. Δεν χαλάς μία ζωή για ένα κέρατο. Ναι. Πάντα. Ανάλογα το κέρατο, αυτό λέμε. Ναι, είναι η φάνηση του κεράτου. Γιατί υπάρχει και ένα κέρατο που ήταν... Οι αποχρώσεις του κέρατου. Από το στόμα μου το πλέον. Εντάξει, σωστά. Ναι. Γιατί υπάρχει και η περίπτωση να έχει μια παράλληλη σχέση με σένα, οπότε εκεί τι χαλάς. Εκεί αν το μάθεις, αν μάλλον μάθεις, προσπαθείς. Δεν σου μιλάω για ένα τυχαίο βράδυ. Εσύ αντίχει. Γιατί έχεις εντρυφήσει έτσι τόσο πολύ στο κέρατο. Και έχεις άποψη. Όχι μόνο από εμπειρίες δικές μου, αλλά και από εμπειρίες αλλωνών. Ναι. Δεν είναι να εντρυφήσεις μόνο από τα δικά σου κέρατα. Ναι. Σε σένα ήταν κάτι κοίταξε εντονό. Να δεις, οι άντρες είναι πιο εύκολοι στο κέρατο. Οι γυναίκες όχι τόσο. Τι εννοείς? Εγώ σαν χαρακτήρας, δηλαδή πρώτα φεύγω και μετά θα βάλω το κέρατο. Ναι. Ο άντρας θα βάλει το κέρατο και θα γυρίσει και θα κλάψει και θα σε παρακαλέσει γιατί δεν τρέχει τίποτα για αυτόν. Και το κατανοώ. Νιώθεις ότι τα έχεις ζήσει όλα. Ότι είσαι ένας χορτασμένος άνθρωπος πραγματικά. Ναι, είμαι χορτασμένη, τα έχω ζήσει όλα και περιμένω το φινάλε μου. Αλλά το οποίο φινάλε μου το έχω ονειρευτεί. Τι εννοείς? Το έχω ονειρευτεί. Θέλω σε 1 με 2 χρόνια να σταματήσω το θέατρο και να αρχίσω τα ταξίδια. Παρίσι, Λονδίνο, Αμερική που δεν έχω πάει ποτέ. Ποτέ. Όχι, ποτέ δεν έχω πάει Αμερική. Είμαι λιγάκι με το αεροπλάνο. Ναι, φοβητσιάρα. Ονειρεύομαι αυτό το φινάλε,
ότι θα ταξιδέψω παντού, θα έχω λεφτά να ξοδεύω και να αυτό. Ονειρεύομαι, δεν έχω φράγκο. Κάτι μπορεί να γίνει. Θα μαζέψει. Και ονειρεύομαι ότι όταν θα γυρίσω πολύ κουρασμένη από τα ταξίδια και πέσω στο κρεβάτι, θα συμβεί κάτι και θα φύγω. Θα πάω σε άλλο πλανήτη. Μάρος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ, παιδιά. Είμαι σίγουρη ότι είναι πάρα πολύ ωραία η παράσταση. Δηλαδή, είναι οι συντελεστές τόσο ιδιαίτεροι. Θα έρθουμε να σας δούμε. Όντως. Και καθένας... είναι πολύ ευχάριστη, πολύ χαρούμενη, με πολύ ωραία μουσική. Χατζηδάκη, βέβαια. Σκηνοθεσία Λαζόπουλου, τα είπαμε αυτά. Και ένας υπέροχος θείασος. Ξέχασα και ονόματα ίσως από το θείασο. Δεν πειράζει, σας περιμένουμε να έρθετε. Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ πάρα για άλλη πολύ. Μια χρονιά φέτος. Τα λέμε του χρόνου.